εσύ κάτσε τα δικαιοσύνη από τους αρμόδιους. Αυτό το πράγμα χάθηκε άνθρωπος για να φταίει άλλος. Αυτό το πράγμα θεωρείται φόνος. Για μένα θεωρείται φόνος αυτό το πράγμα. Δεν ήταν ούτε τρακάρισμα ούτε τίποτα. Ήταν ένα δέντρο που έπεσε πάνω του. Ένα που το συγκεκριμένο το δέντρο πιστεύω ότι έπρεπε να είσαι ήδη κοπή. Συντετριμένο στην Κρήτη TV, ο γιος του 59χρονου Παναγιώτη, ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο από την πτώση δέντρου στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, ζητά απαντήσεις. Άμα δεν ήταν ο πατέρας μου, θα ήταν ένα παιδί, θα ήταν μια οικογένειά, θα ήταν οποιοδήποτε μπορούσε να ήταν η θέση του. Δεν γυρνάει δηλαδή το χρόνο πίσω, δεν μπορεί κανείς να μου φέρει εμένα τον πατέρα μου πίσω. Απλώς το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να πάρουν τις ευθύνες τους. Όποιος θέλει να πάρει την ευθύνη. Και ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει δηλαδή αυτό που έχει γίνει. Αυτό ο άδικο άνατο πατέρα μου δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω αυτό το πράγμα. Όχι. Όλοι είναι σε αθλία κατάσταση αυτή τη στιγμή. Πολύ πόνο. Τραβάμε πολύ πόνο αυτή τη στιγμή. Γιατί ήταν και άδικο αυτό το πράγμα, όπως το είπα και πριν. Και προσπαθούμε όσο μπορούμε να δώσουμε κουράγιο ένα στον άλλο. Πολίτες από την Κρήτη και από την υπόλοιπη χώρα παραμένουν συγκλονισμένοι από τη χθεσινή αδιανόητη τραγωδία στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, όπου 59χρονος Παναγιώτης Μητρέλος έφυγε τόσο άδικα από την πτώση τεράστιου δέντρου, την ώρα που είχε σταματήσει με το μηχανάκι του σε φανάρι, με συγγενείς και φίλους, να λένε το μεσημέρι το τελευταίο αντίο στον άτυχο Παναγιώτη. Ο κύριος ήταν σταματημένος στο φανάρι και περίμενε. Και μη είχε σταματήσει το πορτοκάλι φανάρι, αλλιώς θα ήμουν και εγώ εδώ. Και έπεσε ξαφνικά, μονοκόμματα. Τέτοια δέντρα μέσα στην πόλη μας είναι επικίνδυνα για όλους μας. Συγκλονισμένος ο γιος του Χρήστος ζητά από τους αρμόδιους να αναλάβουν τις ευθύνες τους για το τραγικό θάνατο του πατέρα του. Είχα μαρτυρίες ότι περίμενε στο φανάρι από τους ανθρώπους εκεί απέναντι. Περίμενε στο φανάρι να πάει να αλλάξει κάτι ρούχα που του είχαν πάρει στη γιορτή του δώρο. Και έγινε αυτό που έγινε, δυστυχώς. Τον ευρύτσιο θάνατος. Ήταν το στήριγμά μας, μάλιστα. Είναι ένας αγαθός άνθρωπος. Ποτέ του δεν είσαι κακής με κανένα. Ποτέ του δεν. Το μίσος δεν ήξερε τι σημαίνει. Πάντα αγαπούσε, όλους αγαπούσε. Με το χαμόγελο έρχονταν συνέχεια στο σπίτι. Σοκαρισμένη σύζυγος του 59χρονου εκφράζει τη θλίψη της με ανάρτησή της στο Facebook. Άδικο, πολύ άδικο και ξαφνικό. 30 χρόνια μαζί με 3 παιδιά να σε χάσω με τρόπο που δεν μπορώ να πιστέψω. Καλό παράδεισο ψυχή μου. Ο άνθρωπος ακαρία έμεινε, τίποτα άλλο. Αλλά το δέντρο έπρεπε χρόνια να έχει ξεπατωθεί. Ακούσαμε απλά το κράκ και βρήκαμε είδαμε έναν άνθρωπο να είναι ένα με το πάτωμα. Το έφαγε το δέντρο, τελείωσε. Ήρθαμε εδώ πέρα και διαπιστώσαμε ένα πρωτοφανές για μας θέμα, ένα συγκλονιστικό συμβάν. Ένα δέντρο να έχει καταπλακώσει ένα συμπολίτη μας, 51 ετών, τον οποίο με τη χρήση διαστοσικής συσκευής, θα δείτε εκεί βάλαμε τάκου και διάφορα εργαλεία και προσπαθήσαμε να τον απεγκλωβίσουμε και να τον πάρει το ΕΚΑΛ. Είμαστε συγκλονισμένοι. Ο γιος του 59χρονου δεν μπορεί ακόμη να συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί, ενώ η οικογένειά του θα κινηθεί νομικά προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες στους αρμόδιους. Με πόνο ψυχής αναφέρθηκε στην τραγωδία αλλά και στο επίμαχο σημείο της πολυσύχνασης οδικής αρτηρίας όπου υπήρξε η πτώση του δέντρου. Πολλές φορές περνούσα και εγώ από εκεί για να πάω τη βόλτα μου, ας πούμε, να κάνω τις δουλειές μου και αυτά. Και πολλές φορές το έβλεπα αυτό το δέντρο, ότι ήταν ένα τεράστιο δέντρο, ένα ζυρεύικο δέντρο το οποίο κάποια στιγμή ήταν δεδομένο ότι θα έπεφτε. Κάποια στιγμή ήταν δεδομένο, φαινόταν αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν το βλέπανε να το κόψουν, δεν το βλέπανε να κάνουν κάτι γι' αυτό, να κινηθούν γι' αυτό. Τα συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκφράζει με δήλωσή του ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός. Σήμερα είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα για το Ηράκλειο. Το τραγικό δυστύχημα της 5ης 18 Αυγούστου σε κεντρικό σημείο της πόλης προκαλεί βαθιά θλίψη σε όλους μας. Είναι πραγματικά αδιανόητο ένας άνθρωπος να χάνει τη ζωή του τόσο άδικα. Διαβεβαιώνω τους δημότες ότι θα κάνουμε το παν προκειμένου να εντοπιστούν επακριβώς τα αίτια του δυστυχήματος, τα οποία ήδη διερευνώνται.